Βρισκόμαστε στην Αθήνα, περιοχή ότι και εγώ ξέρω, το κορίτσι με έφερε πάλι. Και πριν 10-11 χρόνια αποφάσισες να βάλεις ένα υδραυλικό τζάκι στο σπίτι σου για να ζεσταθείς, τι, πώς, για όρεξη του είχες, πώς, τι ήθελες να κάνεις. Να σου πω. Πριν 10-11 χρόνια αποφάσισε ο φίλος, είχε την πολύ ωραία ιδέα, αντί να τοποθετήσει στο σπίτι του ένα απλό τζάκι όπως κάνουμε όλοι τα παλιά τα χρόνια που θερμαίνει με ακτινοβολία, αποφάσισε να βάλει ένα υδραυλικό τζάκι μάρκα Σπρίτι. Η γνώμη μου για τα Σπρίτι την έχω πει πριν πολλά χρόνια, ότι δεν είναι και αμάν και τι αγαπημένη μου μάρκα, κάτι λέβητες και υδραυλικές σόμπες που τοποθέτησα, για μένα την έχω πει τη λέξη και θα την ξαναπώ, ντενεκές ξεγάνωτος, έτσι είναι, και με 2,5-3 χιλιοστά ούτε λαμαρίνα. Παρόλα αυτά, όλες οι υδραυλικές σόμπες και λέβητες ξύλου που έχω τοποθετήσει λειτουργούν άψογα εδώ και 7 και 8 χρόνια. Ο φίλος αποφάσισε να πάρει ένα υδραυλικό τζάκι που τότε η τιμή του ήταν γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα από ό,τι μου έχει πει, όταν αντίστοιχα τζάκια κάνανε και 2 και 3 και 5 χιλιάρια, όπως τα παιδιά του Ζεβεδαίου, και 2 και 3 και... Και αποφασίζει ο φίλος και λέει, όχι, εγώ δεν σας τα δίνω τόσα λεφτά, θα δώσω αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι μια τίμια αγορά. Το θέμα ήρθε, το έστησε το τζάκι, το θέμα ήταν από εκεί και πέρα, ξεκίνησε ο Γολγοθάς, ας το πούμε, εντάξει, το μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου λέει, του λέω, εγώ λέει, ζεσταίνομαι, είμαι πολύ καλά, απλά μετά από τα βίντεο σου και τα λοιπά, έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Κάπως έτσι, το 18 με πήρες πρώτη φορά τηλέφωνο. Και από τότε με περιμένεις, ε. Μπράβο, χαρά στην υπομονή σου. Πες ένα ναι, ένα ή. Τι να κάνω. Ναι. Η συμβουλή μου είναι, η ενημέρωση μάλλον, σας πληροφορώ ότι αυτό εδώ το υδραυλικό τζάκι, αν δεν τοποθετηθεί σωστά όπως στην προκειμένη περίπτωση εσένα, είναι πολύ πιο επικίνδυνο από έναν επίτυχο λέβητα αερίου. Στην ουσία έχεις ένα καζάνι το οποίο ρίχνεις ξύλα μέσα να το θερμάνεις στο σπίτι σου,
Άρα έχεις μια εστία και η επικινδυνότητά του είναι πολύ μεγάλη. Είχες αποφασίσει και έτσι σου προτείναν να κάνεις ανοιχτό δοχείο διαστολής. Και πολύ σωστά, αν και εγώ τη γνώμη μου την έχω πει για το ανοιχτό δοχείο διαστολής, όπως μου είχε πει και ο φίλος μου ο κύριος Ζανής που ασχολήθηκε με ανοιχτά δοχεία, το ανοιχτό δοχείο είναι μια ανοιχτή πληγή. Το ανοιχτό δοχείο μόνο σαν ανοιχτό έχεις μια απώλεια της τάξης σε απόδοση στο μηχάνημά σου έως και 30%. Όπως μου είπες και εσύ, επειδή δεν θες να μιλήσεις, ειδικά στο ξεκίνημα στην αρχή, επειδή δεν γνώριζες κιόλας, έριχνες ξύλα μέσα, βράζαν τα νερά, είχατε βάλει το δοχείο διαστολής σε μια κάπου σε αυτό το ύψος περίπου, έβγαζε ατμούς από μέσα, μετά αποφασίσατε, το πήγατε το δοχείο κάπου στην ταράτσα, ας το πούμε καλυτέρεψε η κατάσταση, εγώ θεωρώ, θα τα δείξω μετά και εκεί, γιατί το υδραυλικό τζάκι και το ανοιχτό δοχείο διαστολής, αν ο μάστορας δεν γνωρίζει 5 βασικά πράγματα, καλά θα είναι να μην ασχοληθεί, να μην ταλαιπωρεί τον κόσμο και να μην σας βάζει σε κίνδυνο. Δυο σωλήνες εδώ πέρα, ήρθε ο τετραπέρατος, τα ξύλωσα, δεν θέλω να λέω, φεύγουν δύο χαλκοσωλήνες Φ22 και κάνουν ένα ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Κατεβαίνουνε. Δύο γωνίες στο έτσι, δύο γωνίες στο έτσι, δύο γωνίες στο έτσι, δύο γωνίες βλέπω στο έτσι, δύο γωνίες να βγουν έξω, δύο γωνίες εκεί, δηλαδή μιλάμε καμιά 15 γωνίες για να πάει το πρώτο δοχείο διαστολής που ήταν εδώ πέρα, το οποίο ήταν τέλος πάντων. Ο κανονισμός, και αν θέλετε να μιλήσουμε για ανοιχτά δοχεία διαστολής, προβλέπει ότι από εκεί που είναι το ζεστό νερό θα πρέπει να μπει ένα ταφ και να φύγει μια χαλκοσωλήνα ψηλά, αν είναι δυνατόν στα 10 μέτρα ψηλά. Αυτό το λέω για ενημέρωση σε σένα και στον κόσμο. Για να στα 10 μέτρα ύψος θα πετύχεις μέσα στο λέβητά σου όταν είναι σε ηρεμία ένα μπαρ πίεση. Το ένα μπαρ πίεση στο κλειστό κύκλωμα το καλοριφέρ είναι το ελάχιστο που πρέπει να έχεις. Ελάχιστο τι σημαίνει? Ότι θα φύγουν τα ζεστά νερά του λέβητα από εδώ, θα πάνε στα κολεκτέρ και από εκεί να μπορέσει να πάει και στο τελευταίο σώμα για να μπορεί να ζεσταθεί το δωμάτιο του παιδιού. Αυτό είναι το ελάχιστο ένα μπαρ, το οποίο εμείς δεν το είχαμε. Και θα πρέπει η επιστροφή μετά να είναι στο κάτω μέρος του λέβητα, το ώστε θα κάνει διαστολή αυτό και θα κάνει εκτόνωση στο δοχείο πάνω, το οποίο δοχείο αυτό θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 250 λίτρα και να έχει 200 λίτρα νερό για να δημιουργεί και το ίδιο το νερό πίεση για να συμπληρώνει. Και αν τα κάνεις όλα αυτά, χαιρετίσματα. Με περίμενες από το 18 και πολύ καλά έκανες τελικά, ήρθα εδώ πέρα, ξυλώνω συνέχεια, πήρα έναν αυτόματο πλήρωσης καλέφι, εδώ σου ετοίμασα μια ομορφιά, πήγα κάτω στο μουλάρι και έκαναμε κάτι ωραία πράγματα, θα τα δείξουμε μετά. Σου είπα το πιο βασικό εξάρτημα είναι αυτό εδώ, βαλβίδα διαφορικής πίεσης, ανοίγει στους 92 βαθμούς και στα 3 μπαρ πίεση, όταν θα ανοίξει όμως αυτή η βαλβίδα, θα πρέπει να έχουμε έναν πάρα πολύ καλό αυτόματο πλήρωσης ταχείας, ούτως ώστε όταν θα σκάσει αυτή η βαλβίδα να κάνει εκτόνωση, να προλαβαίνει ο αυτόματος πλήρωσης να συμπληρώνει. Φυσικά έξτρα βαλβίδα, φυσικά μου είχες πει ότι σου έβαλε ο μάστορας έναν θερμοστάτη επαφής, ο οποίος ποτέ δεν δούλεψε και αποφάσισες από εκεί και πέρα συνέχεια να το έχεις χειροκίνητα, να τα ανοίγεις και να το κλείνεις. Αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα κατάστημα εδώ δίπλα, πεταχτήκαμε πως τους Euro κάτι ξέρω εγώ, πήραμε αυτόν τον ωραίο θερμοστάτη αποστάσεως, αυτός ο θερμοστάτης μπορεί να μπει και σε έναν πίνακα που είναι για λέβητα πετρελαίου και λέγεται αποστάσεως και μπορεί να γίνει και για καυστήρα και για κυκλοφορητή με τα τέτοια. Θα μπει ένα αισθητήριο και θα γίνει ευαπτιζόμενος και κάπου εδώ θα είσαι εσύ και θα το ρυθμίσεις δεν ξέρω πού. Αυτά σαν πρώτη φάση. Δώσ' μου λίγο την κάμερα. Τελείωσε η αποστολή σου. Ένας λέβητας, ένα τζάκι μάλλον, το οποίο έφαγε ξύλο εδώ και 10-11 χρόνια. Εδώ και 11 χρόνια έφαγε ξύλο και παρόλα αυτά άντεξε. Αυτό σημαίνει ότι άρχισα την πρίτη να τη συμπαθώ, ξέρεις. Και μου είχες πει ότι με όλα αυτά τα θέματα που είχες, παρόλα αυτά, Μπαρμπαστράτου, λες στην οικογένειά μου, δεν την άφησα και στα κρύα. Όχι, ζεστανόμουν. Μπράβο. Ωραία.
Αυτά σαν πρώτη φάση. Συνεχίζουμε. Και όπως έχω πει πολλές φορές, πλέον 70% η σωστή τοποθέτηση και μόνο 20-30% το μηχάνημα. Πάρε το καλύτερο μηχάνημα, πάνε δώσε 5 χιλιάρικα, κάντο έτσι όπως το έκανες, δεν έχει. Πάρε αυτό το πρίτι, εγώ σου είπα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γερή να είμαστε, θα ξαναέρθω φυσικά για καφέ, γιατί να πω και ποιος είσαι πλέον, τι με έχεις αναλάβει, να το πω, να το πω. Πίσω από την κάμερα είναι φίλος του καναλιού από το 18 και όλας και πώς τα έφερε τύχη, είναι και ντόκτορ, κοκαλίατρος θα έλεγα ότι είσαι. Και είπες ότι Μπαρμπαστράτο θα κάνουμε από Δευτέρα κιόλας μια... να δούμε τι μπορούμε να σε διορθώσω λίγο, αφού διορθώνεις εμάς, να διορθώσω και σένα λίγο. Έτσι. Συνεχίζουμε. Το υδραυλικό τζάκι οξυλολεύει τα υδραυλική σόμπα κτλ. Το έχω πει άπειρες φορές ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Θέλει προσοχή, δεν είναι σαν τον επίτηχο λέβητα αερίου, πετρελαίου κτλ. Πέλετ, που όταν για κάποιο λόγο ανεβάσει η θερμοκρασία ή αν κοπεί το ρεύμα, σταματάνε τα πάντα όλα. Στο ξύλο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Με το που θα κοπεί το ρεύμα ή θα χαλάσει κάποιος κυκλοφορητής, τα ξύλα που παραμένουν μέσα ανεβάζουν τη θερμοκρασία και δεν την κατεβάζουν. Αυτό είναι ένα άλλο σουβλάκι, θα το έλεγα πάλι. Θα μπει στην προσαγωγή στο τζάκι ακριβώς από εκεί που έχει την παροχή μία ίντζα. Εδώ συναντάμε μια βαλβίδα της Watts που είναι για ξυλολέβητες. Ανοίγει στους 92 βαθμούς θερμοκρασία και στα 3 μπαρ. Το αισθητήριό του είναι ακριβώς εδώ, εκεί που πρέπει να είναι. Δίπλα ακριβώς μια βαλβίδα ασφαλείας στα 3 μπαρ, ένα δεύτερο. Τρελάρα κόρο εδώ πέρα, ούτως ώστε όταν και αν για κάποιο λόγο ανοίξουν αυτές οι δύο βαλβίδες, να οδηγήσω τα νερά με ασφάλεια έξω, να κάνει εκτόνωση το δίκτυο. Εδώ δημιούργησα ένα ευαπτιζόμενο αισθητήριο, που εδώ μέσα θα μπει ο θερμοστάτης αποστάσεως κυκλοφορητού. Βέβαια αυτά τα δύο για να δουλέψουν σωστά, όταν θα ανοίξει κάποια από τις δύο βαλβίδες και θα κάνει εκτόνωση να φύγει το ζεστό νερό από μέσα, φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ καλός αυτόματος πλήρωσης βαρέως τύπου, στην προκειμένη περίπτωση ένα σκαλέφι αγαπημένη μου μάρκα, ο οποίος από εδώ θα συμπληρώνει το νερό μέσα. Εδώ υπήρχε ένα ανοιχτό, ας το πούμε, δοχείο διαστολής, κύκλωμα μάλλον ανοιχτό, λύκος να τους φάει εδώ πέρα. Οι χαλκοσωλήνες έρχονται μέσα από το σπίτι, μέτρησα γύρω στις 10 φεύγα γωνίες, ερχόταν από εδώ, άλλες δύο γωνίες Φ22, άλλες δύο γωνίες εδώ, άλλες δύο εδώ, άλλες δύο έξω, άλλες δύο τέρμα πάνω και ένα δοχείο διαστολής ούτε 40-50 λίτρα, ντροπή μας. Φυσικά, όπως κάνουν όλοι, βάναμε τρελό ρακόρ πριν τον αυτόματο πλήρωσης, ούτως ώστε ο φίλος εδώ μια φορά στο τόσο να κάνει συντήρηση, γιατί ο αυτόματος πλήρωσης είναι σοβαρή υπόθεση. Έξτρα βαλβίδα αντεπιστροφής, φίλτρο γραμμής, γεια σας. Από εδώ, επειδή μας αρέσει και η υπερβολή, έχουμε συνδέσει ένα δοχείο διαστολής 80 λίτρα της Ζιλμέτ με τρελό ρακόρ, στο κάτω μέρος εκεί πέρα, ούτως ώστε και το καλοκαίρι όταν ο φίλος, επειδή είναι στο μπαλκόνι, πολύ απλά θα μπορεί να κλείνει τη βάνα εκεί και το δοχείο διαστολής να το πάει στην αποθήκη και φυσικά να το ελέγχει και να το μετράει. Μεγάλη προσοχή σε ξυλολέβητες, υδραυλικά τζάκια ή υδραυλικές σόμπες. Και όπως είπαμε, όλες οι μέλισσες δεν κάνουν μέλι. Συνεχίζουμε. Υδραυλικό τζάκι πρίτη. Τελικά το συμπάθησα, μπορώ να πω, σαν μηχάνημα. Μετά από τόσο ξύλο που έφαγε όλα αυτά τα χρόνια και δεν έβγαλε κιχ, μπορώ να πω ότι ανέβηκε κατά πολύ στα μάτια μου, τουλάχιστον το υδραυλικό τους τζάκι. Βλέπω τα γαζιά τους μεγάλα εδώ. Εδώ φαίνεται σε τομή
τα χιλιοστά της Λαμαρίνας. Εδώ είναι η δουλειά που κάναμε από ανοιχτό κύκλωμα, το κάναμε κλειστό. Βαλβίδα διαφορικής πίεσης, το αισθητήριο να μπαίνει μέσα στο καζάνι. Βαλβίδα ασφαλείας 3 μπαρ για έξτρα προστασία. Αισθητήριο εκεί πέρα για να μπει ο κυκλοφορητής ή μελλοντικά μπορεί να βάλει και ένα Wi-Fi, πώς τα λένε αυτά, να ανοίγει, να κλείνει ό,τι θέλει. Εδώ πέρα έγινε μια εγκατάσταση κανονικά, μαζέψαμε προσαγωγή ζεστά νερά από τις βαλβίδες να βγαίνουν έξω με ασφάλεια. Εκμεταλλεύτηκα τη μία τη χαλκοσωλήνα τη ΦΥ22. Ανάψαμε το Levita. Όλα καλά. Παίρνουμε τα πιστόλια μας θερμοπίστολα σούμου του και την αλήθεια τελικά την είπε το φανταστικό Caterpillar που για ακόμη μία φορά τα έβγαλε τα λεφτά του με το παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι επιβάλλεται ένας υδραυλικός που σέβεται τον εαυτό του, το λιγότερο που έχει να κάνει να πάει να πάρει ένα τέτοιο παλιοκίνητο. Η τιμή του είναι στα 4 εκατοστάρικα περίπου πλέον. Και ανακαλύψαμε ότι φεύγουν από εδώ προσαγωγή επιστροφή, όμορφα, ωραία εδώ μέσα, νοικοκυρεμένα, κυκλοφορητής στα ζεστά βέβαια, κάτι που δεν θα το ήθελα, βάνες, όμορφα, ωραία, βέβαια εκεί πέρα βλέπω οι βάνες, η μία δεν έχει τρελό ρακόρ, τα καναβώματά μας τα γνωστά. Και ανακαλύψαμε ότι πέρα στα κολεκτέρ είναι ανάποδα η προσαγωγή με την επιστροφή. Αυτά. Έχουμε αποτύχει να σας ζεστάνουμε, φίλε. Γιατρέ μου. Έχουμε αποτύχει. Μπορείς να το καταλάβεις. Παιδεύεσαι εδώ και πόσα χρόνια το έχεις, μια δεκαετία. Ήρθε ο ένας ο τετραπέρατος δοχείου, διαστολής ανοιχτό, να δούμε τα μαύρα μας τα χάλια και αποδείχτηκε τελικά ότι εκτός των άλλων έχουμε και ανάποδα προσαγωγή επιστροφή και από, μόνο στη φετινή σεζόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο και μετά είσαι ο τρίτος που ανακαλύπτω ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι ανάποδα συνδεμένα. Αν αυτό ας πούμε σε... Λες εντάξει, δεν είμαι ο μοναδικός. Έχουμε αποτύχει. Τι να πω, κρίμα. Εμένα η δουλειά μου εδώ δεν ήρθα ούτε τον μπόι μου να δείξω ούτε τίποτα. Ήρθα να βρω γιατί δεν ζεσταίνεται σωστά ο φίλος και με οικονομία. Μα πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Αυτό το σύστημα που είχε εδώ και 10-11 χρόνια με το ανοιχτό δοχείο διαστολής και όλες αυτά τις καμπύλες, πού να το εξηγήσω ότι το ανοιχτό δοχείο θα έπρεπε από εδώ να φύγουν δύο σωλήνες εκτόνωσης και πλήρωσης καρφί πάνω χωρίς ούτε μία γωνία αν είναι δυνατόν. Πού να τα εξηγήσω αυτά. Σε ποιο να τα πω. Μου λέει ο άλλος το ανοιχτό δοχείο σου προσφέρει λέει ασφάλεια. Θα έλεγα τώρα αλλά τέλος πάντων. Ασφάλεια δεν υπάρχει. 100% ασφάλεια εδώ έχω κάνει το καλύτερο δυνατό που έκανα. Θερμοδιαφορική βαλβίδα ασφαλείας της Watts που τη θεωρώ κορυφή. Μια ωραία βαλβίδα δίπλα 3 μπαρ, αυτόματος πλήρωσης βαρέως τύπου, δοχείου διαστολής 80 λίτρα και πάλι του λέω του φίλου, όμορφα. Δεν υπάρχει 100% ασφάλεια. Το κακό έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Τα υδραυλικά τα τζάκια, υδραυλικές σόμπες και όλα αυτά έχουν ένα μειονέκτημα. Αν πάθει κάτι ο κυκλοφορητής, κοπεί το ρεύμα κτλ. Ανεβάζουν θερμοκρασία και δεν κατεβάζουν. Με το που θα ανέβει η θερμοκρασία θα πρέπει να φροντίσω εγώ ο τετραπέρατος να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας, να γίνει εκτόνωση του ζεστού νερού σε ασφαλές σημείο και να υπάρχει stand-by ένας αυτόματος πλήρωσης βάρεως τύπου να συμπληρώσει κρύο νερό δικτύου στην προσαγωγή του Levita για να μου τον κρυώσει. Έχω τη μανούλα μου εδώ και 7-8 χρόνια την έχω μια υδραυλική σόμπα. Δηλαδή τι θα λέω και το πάνω στο χωριό κόβεται συνέχεια το ρεύμα. Τι θα τη λέω αυτό που λένε όλοι
Μόλις κοπεί το ρέμα, βγάλτε τα ξύλα μέσα από το τζάκι ή αμέσα από τη σόμπα. Τετραπέρατη, δεν τρεπόμαστε λίγο? Ταλαιπωρούμε τον κόσμο χωρίς λόγο? Και όπως λέει ο φίλος μου Άκης τελικά, δεν είναι τα λεφτά. Συμφωνείς? Δεν είναι τα λεφτά. Δεν έχουμε ιδέα. Ερχόμαστε να σας πάρουμε τα λεφτά και μετά κόψτε το λαιμό σας μόνοι σας. Και όπως μου λέει και ένας φίλος, καλά που με έκοψε και εμένα και κάναμε αυτό το κανάλι και σιγά σιγά ενημερωνόμαστε μεταξύ μας. Αλλιώς, τώρα τα πήρα στο κρανίο πολύ άσχημα, δεν το συζητάω. Γιατί κάποια στιγμή τα παλιά τα χρόνια έβαζα στις σωλήνες όπως δουλεύω και τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να βάζω μπλε και κόκκινη ταινία για να μην μπερδεύω τα ζεστά με τα κρύα και με κοροϊδεύανε. Και ορίστε, ήρθε, κατέβηκε, μπήκε εδώ μέσα, συνδέθηκε εδώ, μέχρι να πάει στα κολεκτέρ, μπέρδεψε το ζεστό με το κρύο. Το θέμα είναι ένα, ότι εγώ όταν πάω σε μια δουλειά, όπως καλή ώρα εδώ στο φίλο, ήρθα να σιγουρευτώ εγώ πρώτα απ' όλα ότι όλα έχουν καλώς. Όχι ο φίλος. Και έτσι να τα άφηνα, νομίζεις θα καταλάβαινε τίποτα? Θα καταλάβαινες? Όχι. Όχι. Θα βλέπεις μια σχετική διαφορά που την είδαμε σχεδόν αμέσως. Δηλαδή τα σώματα μέσα άρχισαν να θερμαίνονται. Δώσ' μου τα 50 ευρώ, γιατί αυτή είναι η αξία μου. Γεια σας. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Γιατρέ μου, μη φοβάσαι τίποτα. Ήταν μέχρι να έρθω. Από το 18 με περιμένεις. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αφού με περιμένεις από το 18... Ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν φεύγω εγώ αλλιώς από εδώ. Κλασική περίπτωση εδώ στην Αθήνα. Μόνο σωλήνιο, διακόπτες ροής, εκτεθειμένα. Υδραυλικό τζάκι ο φίλος Πρίτη, 11 χρόνια παιδεύεται, όχι δεν ζεσταίνεται το άλλο, δεν ζεσταίνεται αυτό. Με περίμενα από το 18, τελειώσαμε χθες, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις με τη θερμοκάμερα και το θερμοπίστολο. Ανακάλυψα ότι είναι μπερδεμένη η προσαγωγή με την επιστροφή. Κλασική περίπτωση. Κάθισα σήμερα, παιδεύτηκα λίγο η αλήθεια. Έκανα αλλαγή. Αυτή τη στιγμή ανεβάσαμε θερμοκρασία νερού στους 55 βαθμούς περίπου. Είμαι αρκετά έως πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια η επόμενη κίνηση το έχει πει και ο ίδιος. Θα κοιτάξουμε να αλλάξουμε και αυτούς τους διακόπτες, γιατί στραγγαλίζουν κατά πολύ την όλη εγκατάσταση. Εδώ θέλουν να μονωθούν όλες οι σωλήνες, να μπει το καπάκι, να μπει και ένα κομμάτι αλοβάμακα, πετροβάμακα. Βέβαια, ψάχνοντας την εγκατάσταση, εδώ είμαστε στον τέταρτο όροφο και πάνω είναι πλάκα. Εδώ είναι δύο παροχές Φ28, συνεχίζουν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν αναμονές αν σηκωθεί κάποιος όροφος κτλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν υπήρχε μάλλον τέτοια περίπτωση, λέει ο φίλος. Και μετά βλέπω ότι τέρμα πάνω στο δώμα κιόλας συνεχίζει η χαλκοσωλήνα Φ22. Ο μάστρας έχει κάνει ένα ανοιχτό bypass έξω, εκτεθειμένες οι σωλήνες στις καιρικές συνθήκες, δύο βάνες, δύο αυτόματα εξαριστικά. Είναι αυτό το κόλπο που κάνανε τα παλιά τα χρόνια τα μαστόρια, επειδή ο κυκλοφορητής δεν ήταν inverter εκείνα τα χρόνια και ήταν πάντα δούλευε τρίτη, τέταρτη σκάλα, τόσο ώστε στην προηγουμένη περίπτωση τα 8 διαμερίσματα να μπορεί να τα καλύπτει ο κυκλοφορητής. Έφτανε σε ένα σημείο όταν δούλευε μόνο ένα ή δύο διαμερίσματα να ακούγεται αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος του κυκλοφορητή. Και κάνανε συνήθως ένα bypass, συνήθως στον τελευταίο όροφο,
να μπορεί να ξεσπάει ο κυκλοφορητής εκεί. Βέβαια το bypass ίσως θα μπορούσε να γίνει εδώ και όχι να τραβηχτούν τόσες σωλήνες μέχρι τέρμα πάνω από όσα μέτρα. Για μένα ούτε αυτό είναι σωστό. Θα μπορούσε εδώ πέρα πολύ απλά να μπουν δύο σύστολες και να μπουν μόνο δύο αυτόματα εξαριστικά, τίποτα άλλο. Υπάρχει ένα εξάρτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι στην ελληνική αγορά, μόνο παγκόσμια, που λέγεται βαλβίδα διαφορικής πίεσης, η οποία τα παλιά τα χρόνια σύνδεε την προσαγωγή με την επιστροφή και πολύ απλά, όταν ο κυκλοφορητής δούλευε και δεν είχε που να δώσει την περίσσια δύναμη, άνοιγε αυτή η βαλβίδα που τη ρύθμιζε ο μάστορας και έκανε bypass μέσα στο λεβιτοστάσιο. Πριν αρκετό καιρό, σε μια σελίδα υδραυλικών, ένας υδραυλικός ρώτησε, έβγαλε μια φωτογραφία, έβαλε μια φωτογραφία από έναν βαλβίδα διαφορικής πίεσης. Υπήρχαν διάφορα σχόλια εκεί και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο υδραυλικός που τον αγαπώ πάρα πολύ, έγραψε ότι εγώ αυτά δεν τα γνωρίζω, πεταμένα λεφτά, άχρηστα εξαρτήματα, και φυσικά όταν του είδα, φίλε μου Γιώργο, το σχόλιο σου από κάτω, που γνωρίζεις και εσύ και εγώ ότι οι γνώσεις σου πάνω στη θέρμανση δεν είναι και μεγάλες, όταν βλέπω όμως ένα σχόλιο ότι η βαλβίδα διαφορικής πίεσης δεν είναι απαραίτητο εργαλείο, είναι πεταμένα λεφτά, τα πήρα στο κρανίο και σου γράψα απλά μια λέξη από κάτω, άσχετε, παρεξηγήθηκες βέβαια εσύ, παρεξηγήθηκαν και κάποιοι άλλοι υδραυλικοί εκεί πέρα, το να είσαι άσχετος σε κάτι δεν είναι κακό, το να λες γνώμες ότι παιδιά δεν γνωρίζω τι κάνει αυτό ή και αυτό είναι σωστό, το να λες όμως για ένα εξάρτημα ότι είναι άχρηστο, άσχετο, δεν κάνει, πεταμένα λεφτά, ενώ δεν γνωρίζεις τη χρηστικότητά του. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ και 20 χρόνια, όταν ζεσταίνεται π.χ. το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, ο κυκλοφορητής στέλνει τα νερά από τον πρώτο στον τέταρτο, συνεχίζει πάνω στην πλάκα και συνεχίζει ακόμα, τι να σας πω, ότι στην ουσία ζεσταίνεται ακόμη ένα διαμέρισμα. Πώς να σας εξηγήσω ότι όταν ο μάστορας ψάχνει αυτό το ένα το ρημάδι της 100 σε οικονομία, η βαλβίδα διαφορικής πίεσης σε μια κεντρική εγκατάσταση όπως είναι αυτή, επιβάλλεται. Φίλε μου Γιώργο, και εγώ ακούω διάφορα σχόλια για τις δουλειές μου. Από τη στιγμή που όλοι αποφασίζουμε και δημόσια λέμε τη γνώμη μας, ανεβάζουμε φωτογραφίες, ανεβάζουμε βίντεο κτλ. Ναι, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, υπάρχουν ορισμένοι όπως και εγώ που κάνουμε κάποια σχόλια. Εγώ φυσικά το σχόλιο δεν το έκανα από κακία, αλλά όταν σε είδα να εκφέρεις γνώμη για τη βαλβίδα διαφορικής πίεσης, την οποία τη θεωρώ απαραίτητη παντού και πάντα, ακόμα και σε inverter κυκλοφορητή την έχω κάνει εφαρμογή και έχει άψογα αποτελέσματα και το κοστολόγιο της είναι αστείο, είναι ένα εξάρτημα το οποίο πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω. Βαλβίδα διαφορικής πίεσης. Το 1% έπρεπε να σφίξουν οι κόλλοι για να αρχίσουμε όλοι να ψαχνόμαστε, να βρούμε το 1%. Πόσα 1% είναι εδώ, ξέρετε, δεν ξέρετε. Όλες αυτές οι σωλήνες, αυτές οι απώλειες εδώ, επενδυμένη σωλήνα, τι απώλειες μπορεί να είναι αυτές τη φορά. Μετά λέει και η ταντερά του είναι το πετρέλαιο. Εγώ πιστεύω, έτσι με μια πρώτη ματιά, και προχθές με το φίλο ζεστά πήγαμε, φουσκώσαμε και το δοχείο διαστολής στην εγκατάσταση, φυσικά μηδέν πίεση μέσα. Φυσικά και λέει ο πατέρας του και οι άλλοι εδώ οι γείτονες παραπονιούνται ότι τα σώματα ζεσταίνονται μέχρι τη μέση και είναι κρύα. Φουσκώσαμε το δοχείο διαστολής στα δύο κάτι μπαρ. Αυτή εδώ η εγκατάσταση θέρμανση στη συγκεκριμένη οικοδομή για μένα και αυτή τη στιγμή έως και 50% επιπλέον πετρέλαιο. Θέλετε το πιστεύετε, θέλετε μη το πιστεύετε. Όλα αυτά τα χρόνια.
Εδώ πάνω στη σκεπή φυσικά, στην σκεπή λέω, στην πλάκα, στον τέταρτο όροφο, εκτός από τον ηλιακό, εκτός από τον bypass, εδώ ακριβώς είναι το τζάκι από τη Σόμπα Πρίτη, η οποία βρίσκεται ακριβώς από εδώ κάτω. Όταν ήρθα την πρώτη μέρα, μου λέει ο φίλος, ανοιχτό δοχείο διαστολής, ωραία ρε μαγκαλό, ποιος το πρότεινε, το λέει και ο κατασκευαστής και όλοι οι υδραυλικοί που ήρθαν εδώ και μου λέγαν για να μου συνδέσουν το υδραυλικό τζάκι, λέγανε για ανοιχτό δοχείο διαστολής. Στην αρχή λέει το δοχείο διαστολής το πήρανε μέσα από το τζάκι, βγάλαν αυτό το δοχείο διαστολής κάπου έξω, αλλά μετά άρχισε λέει να βγάζει ατμούς και τα λοιπά και βρέθηκε ένας άλλος τετραπέρατος υδραυλικός και του λέει αυτό το δοχείο διαστολής πρέπει να πάει πάνω στην πλάκα. Και εκεί που βρίσκεται τώρα, που έβαλα εγώ, που τοποθέτησα το δοχείο διαστολής εκεί κάτω, ήρθε ένας άλλος τετραπέρατος, ο οποίος πρέπει να ήταν και ο Ριβάτης, τράβηξε εδώ πέρα σωλήνα πιπυρό, Φ22 σωλήνα κάτω, Φ25 τράβηξε εδώ και την πλήρωση και την εκτόνωση, συν μια πολυστρωματική για το φλωτέρ. Αυτό εδώ, αν θυμάμαι καλά, ήταν έτσι. Έτσι ήταν. Εδώ, εγώ το κόψα πριν. Από εδώ έκανε την εκτόνωση εννοείται. Φυσικά δεν ήταν μέσα στο δοχείο, ήταν εδώ έξω όταν έκανε εκτόνωση, να βγαίνουν τα νερά έξω. Και αυτό το παλιό depósito ήταν τελείως κλειστό έτσι. Με αυτό το παλιό φλωτέρ, και εδώ ερχότανε η πολυστρωματική για να δουλεύει το φλωτέρ. Αν υπάρχει κάποιος από εσάς που πιστεύει ότι ο φίλος όλα αυτά τα χρόνια είχε ασφάλεια επειδή είχε ανοιχτό δοχείο διαστολής, ας μου το γράψει από κάτω σε σχόλια για να τον αρχίσω στα μπινιλίκια. Όπως εξήγησα και στο φίλο, ό,τι πιο επικίνδυνο, είσαι τυχερός που δεν έπαθες καμιά ζημιά. Μου λέει εντάξει, άκουγα τα νερά μέσα στο υδραυλικό τζάκι της Πρίτη να βράζουνε, έβλεπα τους ατμούς να τρέχουν, αλλά έλεγα, θεωρούσα, μου λέει, ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Η πιπυρό, φυσικά και σας έχω πει ότι είναι αγαπημένη μου και τα λοιπά, αλλά μετά από μερικά χρόνια, κοίταξε την πως γίνεται αν δεν την προστατέψεις. Και φυσικά εδώ βλέπεις τον υδραυλικό πόσο άσχετος ήταν στα κολλήματά του. Τέλος πάντων, φυσικά και η πιπυρό είναι αγαπημένη μου, αλλά δεν είναι και για παντού. Και φυσικά μη σας ξεγελάει κανείς, δεν υπάρχει μόνωση που να αντέχει στον ήλιο. Δεν υπάρχει. Μετά από 2, 3, 5 χρόνια θα την πάρεις στο χέρι, όπως και αυτή εδώ, η επενδεδημένη της πολυστρωματικής. Μέσα σε 5-6 χρόνια γίνανε αυτά. Πιπυρό εκτεθειμένη, έγινε κόλος. Μην ακούτε κανέναν. Και έρχεται φυσικά ο φίλος και με λέει, Μπαρβαστράτο, εσύ τι θα έκανες? Αν επέμενε ο φίλος και μου έλεγε εγώ το θέλω ανοιχτό δοχείο, γιατί το λέει έτσι ο κατασκευαστής, φυσικά εδώ από κάτω που βρίσκεται το τζάκι θα είχα ανοίξει 3 τρύπες, μία σύντζας, μία τρύπα για 3/4 και μία για μισής. Και φυσικά εδώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα ντεπόζιτο τουλάχιστον 250 λίτρα. Τουλάχιστον. Αυτά τα παλιά ντεπόζιτα που τα βλέπω δεξιά και αριστερά δεν είναι για ανοιχτό δοχείο διαστολής. Ακόμα και το ίδιο το νερό που βρίσκεται μέσα σε μια δεξαμενή εδώ πέρα 250 λιτρών, και αυτό το ίδιο δημιουργεί πίεση για να συμπληρώνει νερό, και φυσικά η εκτόνωση πρέπει τα νερά να τα ρίχνει μέσα στο δοχείο εδώ πέρα για να γίνεται ανακυκλοφορία. Και φυσικά ένα φλωτέρ βαρέως καλού τύπου και. Αυτά. Αφού ανέβηκα να κάνω τον ηλιακό, βλέπω και από κοντά αυτό το έργο τέχνης που έκανε ο φανταστικός αυτός υδραυλικός εκείνα τα χρόνια, πριν 20 χρόνια που ανέλαβα αυτή την ιδιόκτητη οικοδομή, ένα
πολύ ωραία οικοδομή, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η οικοδομή είναι ιδιόκτητη, με εργολάβου. Για να δω που δουλεύουν αυτά τα εξαρτητικά, ρε. Α, δουλεύουν. Το βλέπεις όμως. Δουλεύουνε, ρε φίλε. Απίστευτο. Πάντως είναι κρίμα. Είναι κρίμα όλα αυτά τα χρόνια, εδώ και 20-25 χρόνια, από κάτω από το υπόγειο, να σμπρώχνει ο κυκλοφορητής στα νερά, να ανεβαίνει εδώ πάνω και να κάνει bypass, ενώ πολύ απλά θα μπορούσε να μπει μια βαλβίδα διαφορικής πίεσης, φίλε μου Γιώργο, κάτω στο λεβιτοστάσιο, και όταν θα υπάρχει 1-2 διαμερίσματα ζήτηση, πολύ απλά ο κυκλοφορητής να γυρνάει τα νερά από την προσαγωγή στην επιστροφή, για να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις απώλειες. Η απώλεια ξεκινάει από τα πρώτα 10 εκατοστά βγαίνοντας στο νερό, ήδη έχουμε απώλεια. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, ρε φίλε, και φαίνεται ότι αυτές οι σωλήνες δεν μονωθήκαν και ποτέ, παιδιά. Δεν βλέπω πουθενά ένα κομματσούλι μόνωση κάτι. Άρα φαντάζεσαι, ρε φίλε, όλα αυτά τα χρόνια, τώρα με το χειμώνα που ανάβαν οι άνθρωποι εδώ πέρα, καλοριφέρο κυκλοφορητής, δεξιά από τα 8 διαμερίσματα, νομίζω τα 3 ή τα 4 είναι που ανάβουν καλοριφέρ. Φαντάζεσαι μέσα στις παγωνιές, με δοχείο διαστολής 0 bar πίεση αέρα, με αυτόματο πλήρωσης κολλημένο, με έναν καυστήρα που δεν ξέρω ποιος τι έκανα συντήρηση, και με έναν κυκλοφορητή γουμάρι που είναι για 8 διαμερίσματα να γυρνάει τα νερά εδώ πέρα τέρμα πάνω και να τα ξαναγυρνάει πίσω στο καλοριφέρ. Εγώ είμαι, ρε παιδιά, ο τρελός, ο παράξενος. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ένας φίλος του καναλιού, ένας θερμοϊδραυλικός, ένας μηχανολόγος μηχανικός, ένας εργολάβος, ένας δεν ξέρω ποιος, να μου δώσει εμένα μια απάντηση στο φτωχό μου το μυαλό. Είναι δυνατόν να γυρνάνε τα νερά από τέρμα κάτω από τον πέμπτο, δηλαδή στην ουσία τώρα εδώ είμαι στον έκτο όροφο, ρε παιδιά. Από τέρμα κάτω να γυρνάνε μόνιμα τα νερά, με το που μπαίνει ο κυκλοφορητής μπρος, να έρχονται τα νερά τέρμα εδώ πέρα και να κάνουν bypass και να επιστρέφουν πίσω στο Λέβητα. Όταν ήμουν κάτω στο Λεβιτοστάσιο, είπα ότι υπάρχει μια περίπτωση με αυτό το έκτρωμα, το έσχος που έχω δει, να έχει μια επιπλέον κατανάλωση το καλοριφέρ αυτό 10%. Αρχίζω να πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερο. Ας μου δώσει μια απάντηση κάποιος, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι λάθος. Από τέρμα κάτω από το Λεβιτοστάσιο, τέρμα πάνω στο δώμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε. Θα μπορούσε να μείνει στον τέταρτο, ας κάνει εκεί τον bypass όπως το έχουμε δει πολλές φορές. Πραγματικά θα κάψω τον εγκέφαλό μου με εσάς εδώ πέρα στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα τελικά. Πολύς λαός, πάρα πολύς λαός. Υδραυλικοί φυσικά και δεν υπάρχουν. Εδώ στο φίλο μου τον Κυριάκο που είμαι, είναι γιατρός και μου λέει, γιατρό μπορείς να βρεις υδραυλικό, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Κυριάκος, φίλος του καναλιού, ήρθα, τον έκανα το φανταστικό τζάκι του. Αν θέλετε το πιστεύετε, παιδιά, ακριβώς εκείνη το τζάκι και αυτή τη στιγμή το βλέπω να καπνίζει. Αν θέλετε το πιστεύετε, η γυναίκα του και ο Κυριάκος γούσταραν τόσο πολύ τη ζέστα που αυτή τη στιγμή ρίχνουν ένα κουτσουράκι μέσα, μάλλον αυτά τα άλλα κεν, πώς τα λένε. Και αυτή τη στιγμή έχουν αναμένο το τζάκι, ενώ σήμερα είναι η μέρα Τρίτη και έξω είναι χαρά Θεού, και ψιλοανάβουν το τζάκι για να το γουστάρουν. Η χαρά που είδα στα μάτια του Κυριάκου, της γυναίκας του και τα δύο του παιδιά, η χαρά είναι τρομερή. Μου λένε, μάστορα, περιμένουμε πώς και πώς να έρθει ο χειμώνας να γουστάρουμε το σπίτι μας, γιατί είδε ο φίλος σου μετά από αυτές τις αηδίες, με τα ανοιχτά δοχεία διαστολής, με μπερδεμένα εισαγωγή επιστροφή, ότι εδώ και 11 χρόνια νόμιζε ότι ζεσταίνεται. Καταλάβατε, φίλοι μου καλοί? Όχι, δεν θα μείνουμε εδώ. Τώρα παίρνουμε σιγά σιγά φόρα. Τώρα παίρνουμε σιγά σιγά φόρα. Τώρα άρχισαν να μας γνωρίζουν όλοι.
με τη βοήθεια τη δική σας και του Θεού. Όσο βαστάν ακόμα τα πόδια μου, σας υπόσχομαι ότι θα γυρίζω όλη την Ελλάδα, όπου μου δίνεται η ευκαιρία, για όσο μπορώ ακόμα, να μοιράζομαι μαζί σας την εμπειρία μου. Και από εκεί και πέρα χαίρομαι όταν κάποιο από τα νέα παιδιά μου λέει: «Μπαρμπαστράτο, χάρη στα βίντεό σου και όλα αυτά αποφάσισα να ακολουθήσω το επάγγελμα του υδραυλικού, θερμοϊδραυλικού».